Χαίρετε. Ένα οδηγητικό vlog, αλλά αυτή τη φορά δεν είμαι οδηγός, είμαι συνοδηγός. Άρα η οδηγός που είναι δίπλα μου θα υποστεί να ακούσει το βίντεο. Απολογούμε. Λοιπόν, μια φίλη μου έστειλε μια επιστολή, την οποία μου έχετε στείλει πάρα πολλές. Και πάρα πολύ. Μια επιστολή στην οποία ο τίτλος, η περιγραφή θα μπορούσε να ήταν «Δεν με θέλει. Τι να κάνω για να με θέλει». Η συγκεκριμένη επιστολή στην οποία αναφέρομαι, που δεν θα τη διαβάσω γιατί θέλω να γίνει πιο θεωρητικό και πιο γενικό το vlog, μιλούσε για μια περίπτωση μιας σχέσης η οποία ξεκίνησε σε μια ηλικία νομίζω 22-23 ετών η κοπέλα και το παιδί ήταν 24-25. Στην αρχή της σχέσης ήταν καλά τα πράγματα, υπήρχε επιθυμία και από τις δύο πλευρές, υπήρχε όρεξη, υπήρχε πάθος. Στην πορεία συνέβησαν διάφορα. Η κοπέλα αναφέρει ότι η ίδια είχε κάποια θέματα υγείας, ότι αυτός είχε κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με τις σπουδές του κτλ. Και από ένα σημείο και μετά άρχισε να χαλάει το πράγμα. Και αυτός, παρόλο που της έχει πει πολλές φορές ότι πλέον δεν έχει συναισθήματα για αυτήν ή δεν τον ελκύει ερωτικά ή αυτό που ένιωθε έχει τελειώσει, παρόλα αυτά όταν τα βρει σκούρα, όταν νιώθει μοναξιά ίσως, ή όταν χρειάζεται επιβεβαίωση, επιστρέφει. Επιστρέφει για λίγες ώρες ή για λίγες μέρες και ξανά μανά τα ίδια. Και το ερώτημα της φίλης ήταν «Δεν με θέλει, πώς μπορώ να τον κάνω να με θέλει». Και ξέρετε κι εσείς που μου στέλνετε διάφορα, και ένας άλλος φίλος συγκεκριμένος ξέρει που βλέπει τα βίντεο, ο οποίος κάθε τρεις και λίγο μου στέλνει email, σταμάτησε τώρα, είναι γενικός. Μου στέλνει email για μια κοπέλα που τον ενδιαφέρει, που μιλάνε online, που φλερτάρουν, που τη φλερτάρει, που αυτή φαίνεται πως ανταποκρίνεται και κάθε φορά που της λέει να συναντηθούν από κοντά, αυτή τον στείνει. Και αυτός επιμένει μετά από τόσο καιρό, που σίγουρα είναι πάνω από ένας χρόνος που μου γράφει εμένα, φαντάζομαι ότι αυτό είχε ξεκινήσει και από πριν, μάλλον όχι φαντάζομαι, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχε ξεκινήσει και από πριν. Και το μόνιμο ερώτημα είναι πώς να τον κάνω να με θέλει, πώς να την κάνω να με θέλει. Θεωρώ ότι το ερώτημα που θέτουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λανθασμένο. Το θέμα δεν είναι πώς θα κάνουμε τον άλλον να μας θέλει. Το ερώτημα είναι πώς μπορώ να το χωνέψω πως ο άλλος ή η άλλη δεν με θέλει. Εννοείται ότι αυτό το βίντεο θα μπει κατευθείαν στη playlist με το κόλλημα, που δυστυχώς έχουμε πολλά βίντεο σε εκείνη την playlist. Playlist σημαίνει λίστα με βίντεο που έχουν παρόμοια θεματολογία. Τις playlist μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι. Υπάρχει εκεί στην αρχική σελίδα βίντεο, πληροφορίες, playlist, μια από αυτές τις tabs, τις καρτέλες στην αρχική σελίδα περιέχει τις playlist, οι οποίες είναι πάνω από 60. Λοιπόν, θα μπει κατευθείαν στη playlist με το κόλλημα και μας δίνει για ακόμη μια φορά την ευκαιρία να μιλήσουμε για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι να διατηρούμε προοπτική στη ζωή μας και προοπτική στις σχέσεις μας και να μην χάνουμε τον εαυτό μας μέσα σε οποιαδήποτε συνθήκη ή κατάσταση. Εννοείται ότι οι ερωτικές σχέσεις εκ των πραγμάτων είναι χώροι στους οποίους χάνουμε αρκετά την αίσθηση του εαυτού μας. Και επειδή αναφέρουμε και σε άλλα βίντεο το θέμα του φόβου της δέσμευσης, όχι πολύ πρόσφατα, σε παλιότερα βίντεο, αν γράψετε φόβος δέσμευσης και το όνομά μου στο YouTube θα σας βγάλει σχετικά βίντεο. Και επειδή το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές ότι για να μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση η οποία να έχει γερά θεμέλια, πρέπει να είναι διατεθειμένος να αφαιθεί. Διαθετημένος ή διαθετημένη να αφήσει ένα κομμάτι του εαυτού του προκειμένου να μπει μέσα σε αυτή τη συνεργασία, μέσα σε αυτή την κοινοπραξία, την νέα οντότητα που είναι μια σχέση. Εννοείται ότι μπαίνοντας σε μια ερωτική σχέση ή θέλοντας να μπούμε σε μια ερωτική σχέση, willingly, δηλαδή με τη θέλησή μας, αφήνουμε πίσω κάποια κομμάτια του εαυτού μας. Μιλούσα πριν λίγες μέρες με μια φίλη, η οποία μου είπε ότι μετά από ένα πολύ ζώρικο θέμα, ασχολούνταν με μια πολύ προβληματική σχέση για 1,5 χρόνο, μπορεί και 2. Είχαμε κάνει και βίντεο για αυτή την υπόθεση. Και όταν κατάφερε επιτέλους να απαγκιστρωθεί από μια αρρωστημένη κατάσταση με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μπουκέτο διαταραχών, αδιάγνωστος εννοείται,
μου λέει, νιώθω τόσο καλά τους τελευταίους μήνες που είμαι εντελώς καθαρή από εκείνη την εξάρτηση με έναν άνθρωπο που μου προκαλούσε τοξικότητα, που δεν θέλω ούτε καν να το σκεφτώ να αφήσω αυτή την ελευθερία που νιώθω και τη νέα δύναμη που νιώθω ότι μου ανήκει η ζωή μου και ότι μπορώ να ζω τη ζωή μου χωρίς να εξαρτάται η διάθεσή μου από το αν μου έχει μιλήσει ο άλλος, αν δεν μου έχει μιλήσει ο άλλος, αν με έχει βγάλει τρελή, αν δεν με έχει βγάλει τρελή κλπ. Λοιπόν, απριόρι, εκ των προτέρων, είναι δεδομένο ότι μπαίνοντας σε μια ερωτική σχέση αφήνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας. Πόσο πολύ αφήνουμε ή πόσο λίγο αφήνουμε έχει να κάνει με τη δική μας συναισθηματική κατάσταση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασφαλές στυλ δεσμού, θυμηθείτε το βίντεο που κάναμε με τον Χάρη τον Βασιλιάδη στο οποίο αναφερθήκαμε για τους τύπους δεσμού. Ο ασφαλής τύπος δεσμού είναι όταν ένας άνθρωπος μπορεί να συνδεθεί με τον άλλον άνθρωπο, έχοντας όμως αυτοδυναμία, εξακολουθώντας να έχει αυτοεκτίμηση και δεν προσκολάται ολοκληρωτικά πάνω στον άλλον, και υπάρχει και το ανασφαλές δεσμός, ο ανασφαλής αποφευκτικός δεσμός κλπ. Ένας άνθρωπος που συνδέεται με ασφαλή τρόπο δίνει κομμάτια του εαυτού του στη σχέση, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει σχέση, αλλά κρατάει στην άκρη και μια ρεζέρβα για την περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Την οποία ρεζέρβα δεν είναι εύκολο να τη βρεις, δηλαδή και δεν θες κιόλας να τη βρεις, πρέπει να είσαι αναγκασμένος να τη βρεις. Γιατί αν ζούμε σε μια σχέση, αν βιώνουμε μια σχέση και συνεχώς σκεφτόμαστε να κρατάω τη ρεζέρβα μου και μπορεί να με χωρίσει και μπορεί να μην πάνε καλά τα πράγματα και μπορεί να με θέλει πλέον και μπορεί τώρα και μπορεί το άλλο, τότε σίγουρα δεν θα έχουμε ένα ασφαλές δεσμό. Λοιπόν, η συνεξάρτηση μέσα στις σχέσεις επίσης είναι συχνό φαινόμενο. Είναι μια ευκαιρία τώρα να διαχωρίσω τη συνεξάρτηση από την εξάρτηση. Ένα ποσοστό εξάρτησης είναι δεδομένο, όλο ευθεία πάμε. Ένα ποσοστό εξάρτησης είναι φυσικό σε μια σχέση, δηλαδή το να μας λείπει ο άλλος, το να θέλουμε να τον βλέπουμε, να θέλουμε να την βλέπουμε, να περιμένουμε πώς και πώς, πότε θα βρεθούμε, αυτό είναι normal, είναι φυσιολογικό, και μάλιστα όταν μιλάμε για την ψυχοθεραπευτική σχέση, μιλάμε και για την εξάρτηση που μπορεί να προκύψει σε θεραπευτική σχέση, η οποία είναι φυσιολογική ως ένα βαθμό. Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μέσα στις σχέσεις τους συνεξαρτώμενοι. Συνεξαρτώμενοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, μπαίνοντας μέσα στη σχέση, θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα για να ευχαριστήσουν τον άλλον. Οι people pleasers, οι οποίοι ειδικά μέσα στις σχέσεις, χάνουν την οντότητά τους. Δηλαδή, ξεχνάνε τι θέλουν πραγματικά ήδη, και δεν σκέφτονται συνέχεια και δεν σκέφτονται με βάση το είμαι η Μαρία, είμαι σε αυτή την ηλικία, έχω αυτή τη ζωή, έχω αυτά τα ενδιαφέροντα, έχω αυτούς τους στόχους, έχω αυτές τις επιδιώξεις, είμαι με τον Γιάννη, ο οποίος είναι ο συγκεκριμένος, είναι όπως είναι και θέλω και τον Γιάννη, θέλω να είμαστε και μαζί, δεν ξεχνά όμως πώς είμαι η Μαρία. Στη συνεξάρτηση χάνουμε, πάτε αριστερά, στη συνεξάρτηση χάνουμε οι άνθρωποι τον εαυτό μας και καταλήγουμε να έχουμε για δικούς μας στόχους τους στόχους του συντρόφου μας. Είτε μας το ζητάει ο σύντροφός μας, είτε όχι. Η συνεξάρτηση είναι ένας τρόπος, στα αριστερά τώρα, είναι ένας τρόπος λειτουργίας, τον οποίον έχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν θυματοποιηθεί σε προηγούμενες συναισθηματικές σχέσεις, άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, και στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» μπορείτε να διαβάσετε τα κεφάλαια εκείνα που έχουν να κάνουν με τη συνεξάρτηση, τα οποία έχουν και τίτλο, έχουν και έτσι περιγραφή, το προφίλ του θύματος. Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο κάποιος ο οποίος λειτουργεί συνεξαρτώμενα να υπήρξε θύμα αυτό καθ' αυτό. Μπορεί και η χαρακτήρας του και η προσωπικότητά του και τα βιώματα που έχει μέσα στην οικογένεια του μεγαλώνοντας, εάν μεγαλώνει με έναν γονιό που είναι συνεξαρτώμενος, μπορεί να υιοθετήσει συνεξαρτώμενο στυλ δεσμού ή συνεξαρτώμενο τρόπο συσχέτισης κλπ. Όμως η συνεξάρτηση δεν είναι το ίδιο με την εξάρτηση. Εξάρτηση σημαίνει νιώθω την ανάγκη να βλέπω τον άλλον, θεωρώ τον άλλον ότι είναι απαραίτητος και την παρουσία του άλλου στη ζωή μου ότι είναι απαραίτητος, απαραίτητη για να είμαι καλά. Συνεξάρτηση είναι χάνω παντελώς τον εαυτό μου, ξεχνάω ποιος είμαι και η στόχη μου δεν είναι οι δικοί μου, δεν έχουν να κάνουν με μένα, οι στόχοι μου έχουν να κάνουν με το τέρι μου.
Θέλω να κάνω τη γυναίκα μου ευτυχισμένη. Τι δώρο να της κάνω να νιώθει καλά. Τι μπορεί να θέλει από μένα να της το κάνω πριν καν μου το ζητήσει. Λοιπόν, όταν ο άλλος ή η άλλη έρχεται και μας λέει ξεκάθαρα ότι δεν έχω πλέον συναισθήματα, είτε μας το δείχνει ξεκάθαρα μέσα από τις πράξεις της ή τις πράξεις του ότι δεν έχει συναισθήματα, π.χ. αν έχουμε κλείσει 17 ραντεβού και μας έχει στήσει και στα 17, σημαίνει δεν γουστάρει ή δεν θέλει ή δεν μπορεί να είναι μαζί μας, πρέπει να το παίρνουμε απόφαση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και όσο πιο συνεξαρτώμενοι είμαστε από αυτή τη σχέση, τόσο πιο δύσκολο είναι να το πάρουμε απόφαση. Ο εξαρτημένος θα δυσκολευτεί επίσης να το πάρει απόφαση. Άμα το πάρει απόφαση, θα νιώσει άσχημα, θα έχει συμπτώματα στέρησης για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες, 5 εβδομάδες, πώς θα χρειαστεί ο καθένας, και θα το ξεπεράσει στην πορεία. Ο συνεξαρτημένος όμως θα νιώσει ότι διαλύεται ο κόσμος του όλος. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο πρόσωπο. Ότι χάνει πολλά από τη ζωή του, ότι χάνει το νόημα της ζωής. Γιατί όταν είμαστε συνεξαρτώμενοι, βάζουμε τον άλλο να είναι κέντρο της δικής μας ζωής. Δεν είμαστε εμείς κέντρο της δικής μας ζωής. Ο άλλος είναι σημαντικός. Οι στόχοι του άλλου είναι σημαντικοί. Και χάνοντας τη σχέση, χάνουμε και το νόημα. Οπότε, το ερώτημα δεν είναι πώς, το ερώτημα δεν θα έπρεπε να είναι. Μάλλον ας επαναδιαπραγματευτούμε το ερώτημα. Καλύτερα από το πώς να τον κάνω να με θέλει ή πώς να την κάνω να με θέλει, το ερώτημα να γίνει πώς μπορώ να είμαι καλά είτε σε σχέση είτε χωρίς και πώς μπορώ να μην εξαρτώ τα δικά μου συναισθήματα και τις δικές μου αποφάσεις από τη ζωή με το αν με θέλει ο άλλος ή όχι και να ψάξω και λίγο εγώ τον θέλω αυτόν τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι ή συνεξαρτημένοι δεν επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις τους. Θεωρούν ως δεδομένο ότι ο άλλος είναι τέλειος. Είναι η τέλεια σχέση, είναι το τέλειο τέρι, είναι η τέλεια ερωτική σχέση. Ό,τι και να γίνει, πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να διατηρήσω αυτή τη σχέση, γιατί διατηρώντας αυτή τη σχέση θα είμαι με τον τέλειο άνθρωπο και θα είμαι καλά. Οι άνθρωποι όμως αλλάζουν. Οι σχέσεις αλλάζουν. Οπότε, εάν εμείς θεωρούμε αυτόματα ότι ο άλλος είναι τέλειος για μας, έστω και αν έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται μαζί μας, έστω και αν μας έχει απογοητεύσει σε κάποιες περιπτώσεις, έστω και αν μας έχει δείξει, παύλα αποδείξει, ότι πλέον δεν μπορεί να μας δώσει τη χαρά ή την ερωτική σύνδεση που μας έδινε στην αρχή, εάν είμαστε εξαρτημένοι και ακόμη χειρότερα συνεξαρτημένοι, δεν μπορούμε να το δούμε αυτό. Θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό που ήταν για μας στην αρχή ή αυτό που φανταστήκαμε εμείς από την αρχή ότι ήταν για μας ο άλλος, ότι συνεχίζει να είναι χωρίς να είναι. Και στην περίπτωση που το κόλλημα εξακολουθεί, που περάσουν οι 2, 3, 4, 5 εβδομάδες μετά το χωρισμό και εξακολουθούμε να είμαστε στα πατώματα και εξακολουθούμε να βιώνουμε έντονο πένθος και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, τότε είναι πολύ σημαντικό και κατάλληλη περίοδος για να κάνουμε ψυχοθεραπεία, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε το κομμάτι της συνεξάρτησης ή της εξάρτησης, όχι το άμα θέλει ο άλλος ή όχι, γιατί στην ουσία το πρόβλημα βρίσκεται μέσα μας. Δεν νιώθω ολόκληρος, δεν μπορώ να είμαι καλά μόνος, μπαίνω σε μια σχέση και συνεξαρτώμαι από το άλλο πρόσωπο. Φεύγω από τα δικά μου θέματα, φεύγω από τους δικούς μου εσωτερικούς δαίμονες, φεύγω από το φόβο της μοναξιάς, φεύγω από οτιδήποτε τραυματικό κουβαλάω μέσα μου και οποιαδήποτε δυσκολία έχω για να τα βρω με τον εαυτό μου και απασχολούμαι με τη σχέση πλέον και βάζω εκεί όλα μου τα χαρτιά. Ποντάρω όλα μου τα κέρματα, τα ποντάρω όλα σε έναν αριθμό. Δεν είναι υγιές να τα ποντάρουμε όλα σε έναν αριθμό. Δύσκολα το επιτύχουμε. Εγώ που σας μιλώ αυτή τη στιγμή, βλέπετε τα μάτια μου γυρίζουν γιατί έρχονται στο μυαλό ιστορίες από τη ζωή μου που τα είχα ποντάρει όλα, που τα είχα παίξει όλα, που είχα γίνει συνεξαρτώμενη, που είχα γίνει εξαρτημένη, γιατί είναι μέσα στη φύση μας αυτό, συμβαίνει στους ανθρώπους. Σας παρακαλώ, ας επαναπροσδιορίσουμε το ερώτημα. Όχι πώς θα τον κάνω να με θέλει ή πώς θα την κάνω να με θέλει. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω το γεγονός πως δεν με θέλει και πώς μπορώ να με θέλω εγώ. Φιλιά.